Γεια σας. Πρώτη εκπομπή του 2017 η σημερινή, κυρίες και κύριοι. Και πώς αλλιώς θα την αρχίσω, πέρα από το να στείλω πολλές ευχές, πάρα πολλές ευχές σε όλους σας. Να είναι μια καλή χρονιά και να έχουμε υγεία στα σπίτια μας, αγάπη, ευτυχία. Όλα τα άλλα θα ξεπεραστούν. Δεν θα αρχίσω σήμερα ως συνήθως με τη μαντινάδα της για των οργάνων. Θα αρχίσω από τον καλεσμένο μου. Και καλεσμένος μου σήμερα, ο άνθρωπος που κάθεται ακριβώς αριστερά μου, ο πρόεδρος του Παγκρίτου Συλλόγου Καλλιτεχνών Κριτικής Μουσικής, ο καλός μου φίλος, ο Μιχάλης Αλεφαντινός. Μιχάλη, καλώς όρισες. Καλώς ήρθες, κύριε Γιώργη. Να πω και εγώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά σου. Χρόνια που φεύγεις και περνάς, πάρε καημό και πόνο. Και άφησε μόνο τη χαρά για τον καινούργιο χρόνο. Να έχουμε την υγειά μας και ο χρόνος και ο όριος να φέρει στον καθένα ό,τι θέλει, ό,τι επιθυμεί. Πάρετε ένα ποτηράκι ρακί, κάτσετε τα αναπαυτικά, γιατί σήμερα ετούτε εδώ η εκπομπή, η οποία φιλοδοξεί να είναι μια ιστορική εκπομπή, θα σας αποζημιώσει. Πάω όμως στη μαντινάδα πρώτα, τη μαντινάδα του Κώστα του Σοπασί, τον οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά από τα λιβάδια ο Κώστας, για αυτή την μαντινάδα που δείξατε όλη σας την αγάπη για τους ανθρώπους που περνάνε κάποιο πρόβλημα. Σε ένδειξη συμπαράστασης, χρονιάρες μέρες που είναι, δεν θα στολίσω το δεντρό για αυτούς που δυστυχούνε. Έτσι είχε πει ο Κώστας, ο Σοπασής, και επαναλαμβάνω ήρθαν οι καταπληκτικές μαντινάδες. Θα πάω στη ζυγιά των οργάνων και να πω πως άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω τον Μιχάλη τον Αλεφαντινό, γιατί μου έφερε τον Παναγιώτη τον Μαρκάκη. Ένα παιδί που μας έρχεται από την ΚΟ. Παναγιώτη, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Ευχές θέλω για τον καινούργιο χρόνο. Χρόνια πολλά. Εύχομαι υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Αυτό, κυρίες και κύριοι, το χαρισματικό παιδί θα σας εντυπωσιάσει. Θα πρέπει να σας πω ότι είναι μαθητής της πρώτης τάξης του γυμνασίου, αριστούχος μαθητής. Θα πρέπει να σας πω ότι λένε οι πληροφορίες ότι είναι ένα υπέροχο παιδί, πάρα πολύ καλό. Και έρχεται να μας γεμίσει χαρά. Να μας γεμίσει χαρά γιατί πατάει πάνω σε αυτό που λέμε παράδοση. Και όταν λέμε παράδοση, κυρίες και κύριοι, λέμε πως παράδοση δεν είναι η διατήρηση της στάχτης, αυτό που του έγραψα στο Facebook προχτές. Παράδοση δεν είναι η διατήρηση της στάχτης, παράδοση είναι η μεταφορά της φλόγας. Και αυτό το παιδί, το χαρισματικό, επαναλαμβάνω, θα δείτε πως η φλόγα κουβαλεί μέσα του. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς του και τον Γιώργο τον Μαρκάκη και τη Χριστίνα τη Μαρκάκη που χρονιάρες μέρες έφεραν το παιδί από την ΚΟ εδώ. Γιατί τώρα Μαρκάκης και πώς δέγει με την ΚΟ. Ο προπάπος του ήταν από τα μέρη μας και πήγε εκεί. Θα πρέπει να ξέρετε ότι στην ΚΟ κατοικεί μια πολύ συμπαγής ομάδα κριτών, αγαπημένων μεταξύ τους, ελέγχουν την οικονομία του νησιού και είναι δαχτυλοδειχτούμενοι ένας κι ένας. Χαρακτηριστικός εκπρόσωπός τους, ο Παναγιώτης, ο μικρός σήμερα. Ποιοι θα τον συνοδέψουν τώρα τον Παναγιώτη? Ο Στέλιος ο Παπαδάκης που κάθεται αριστερά του. Στέλιο, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκαμε. Χρόνια κύριε, πολλά. Ευχαριστώ που είσαι κοντά. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Να πω, κυρίες και κύριοι, πως ο Στέλιος ο Παπαδάκης, που θα παίξει λαούτο σήμερα, είναι απόφυτος του ΤΕΙ της Σάρτας, του τμήματος... Ακόμα, μια εργασία είναι και μόλις τελειώσω θα είμαι. Θέλει λοιπόν την εργασία του για να τελειώσει από το τμήμα λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής. Ένα τμήμα που έχουν περάσει αρκετά παιδιά από τους γνωστούς καλλιτέχνες. Πάω στην κιθάρα, τον Σπύρο τον Παπαδάκη. Καλώς όρισες, Σπύρο. Καλώς βρήκα.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Να είσαι καλά. Να πω, κυρίες και κύριοι, πως ο Σπύρος είναι απόφυτος. Όχι. Ή φοιτητής. Είναι φοιτητής του Πολυτεχνείου στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Τον ευχαριστώ θερμά που είναι σήμερα κοντά. Επαναλαμβάνω, θα παίξει κιθάρα. Και επειδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πλαισιώνουν σήμερα τον Παναγιώτη είναι χαρισματικοί, και επειδή αυτή την εκπομπή τη βλέπει τώρα στη Σιτία ο γιος του Δερμητζογιάννη, θα τον παρακαλέσω να μου παίξει κάτι στην κιθάρα που να έχει σχέση με τον Δερμητζογιάννη. Πάμε. Ευχαριστώ. Να πω, κυρίες και κύριοι, ότι με μια ομάδα που αγαπά τον Δερμητζογιάννη, αυτή την ομάδα που γυρίζει στα χωριά και μαζεύει πλούσιο υλικό για τους ανθρώπους που έχουν φύγει, ετοιμάζουμε μαζί ένα ειδικό αφιέρωμα το Μάιο. Πριν από λίγο δέχτηκε και ο Μιχάλης να συμμετέχει σε αυτό το αφιέρωμα. Μιχάλη, χίλια ευχαριστώ. Να πω ότι ο Όμιλος, ο Παγκρίτιος, Σύλλογος Καλλιτεχνών Κρατικής Μουσικής, τον έχει τιμήσει παλιότερα, τον Δερμητζογιάννη. Και εμείς φέτο, μαζί με τον Μανώλη τον Χναράκη, τον Τίνο τον Κωνσταντόπουλο, τον Κωστή τον Ατσαλάκη, τον Κωστή τον Παπαδάκη, πάρα πολλούς σημαντικούς ανθρώπους που αθόρυβα σκάβουνε, βρίσκουνε τους παλιούς, τους κάνουν DVD, τους κάνουν CD και τα δίνουν για την νεολαία μας. Σημαντικότατη δουλειά. Έχουν εδώ πίσω τους έναν άνθρωπο ο οποίος συμμετέχει βάζοντας το χέρι στη τσέπη, τον Μανώλη τον Βελιβασάκη, τον πρόεδρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κριτών, και έχουν κάνει ένα εκπληκτικό έργο. Αφού ευχαριστήσω λοιπόν τον Σπύρο τον Παπαδάκη, Σπύρο, χίλια ευχαριστώ που αφιέρωσες αυτό το κομμάτι του Δερμητζογιάννη. Να πάω στον Μπάσο, στον Γιάννη τον Κουμάκη. Γιάννη, καλώς όρισες. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά. Να πω πως είναι ιδιαίτερη τιμή που μου κάνουν αυτοί οι άνθρωποι απόψε να συνοδέψουν αυτό το παιδί. Με τι θα αρχίσεις? Θα αρχίσω με ένα κομμάτι του δασκάλου μου. Όχι, δεν θέλω τώρα κομμάτι του δασκάλου σου. Θέλω να παίξεις εσύ τώρα ένα κομμάτι από τον Σιφογιώργη. Ας παίξουμε. Πάμε. Πάρτε, θέλω να κάνω την έκκληση, κυρίες και κύριοι. Αν έχετε βίντεο, γράψτε την εκπομπή αυτή. Γράψτε την, παρά το ότι η νέα τηλεόραση ευθύς από αύριο κιόλα θα την έχει στο διαδίκτυο. Αλλά γράψτε την για να την έχετε. Να δείτε και πέστε μου αν τη λύρα που παίζει ο νεαρός αυτός, αυτό το επαναλαμβάνω χαρισματικό παιδί, αν τη λύρα που παίζει μπορούν να την παίξουν καταξιωμένοι μεγάλοι καλλιτέχνες. Πάμε. Να πω μια κουβέντα. Ναι. Εγώ δεν ακούγεσαι. Να σε ευχαριστήσω που κάλεσες το Μαναγιώτη. Επειδή τυχαίνει να το γνωρίζω τώρα 2 χρόνια, θα πω όχι μόνο χαρισματικός, εγώ τουλάχιστον τα χρόνια που δουλεύω και που έχω γνωρίσει και έχω κάνει σε πολλά παιδιά έτσι, θεωρώ ότι ίσως είναι φαινόμενο. Φαινόμενο. Είναι απίστευτος ο Μαναγιώτης. Να σου πω βέβαια και ευκαιρία ότι με το Στέλι είμαστε στο μουσικό, τον είχα μαθήσει στο μουσικό σχολείο. Α, μπράβο. Ο Σπύρος έχει 5 χρόνια, 6, 7. Πότε είναι. Στην τελευταία μου δουλειά έχει παίξει θάρα. Ήταν πόσο, 14 χρόνια, 15. Ναι. Και με τον Γιάννη είναι, ο Γιάννης είναι καθηγητής φυσικός. Καθηγητής μαζί φυσικός, χρόνια, ναι. Ναι, δεν το θεωρώ, ξέχασα τον Γιάννη να το πω. Έχεις υπάρχει επίσθηση για το εργάνωμα από αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε Σιφογιώργη. Στην ψυχή του. Και να, ό,τι παίξεις θα το αφιερώσουμε στη γυναίκα του. Πάμε. Thank you.
κόβεις καθόλου. Πάμε σκευάκι. Thank you.
Να πάμε τώρα να μου πει. Είδες, όταν λέω, απίστευτος το είδες. Εγώ θα ήθελα να πω, δεν ξέρω αν τη βλέπει ο Νίκος Σεβάτης, αλλά θεωρώ ότι πιο αυθεντικό Σεβάτης, πολύ λίγοι θα παίξουν. Τώρα θέλω το δάσκαλό σου. Και πού είσαι, αχ γλυκά, αυτό θέλω να παίξεις.
Είδα ώρα πραμέσα. Παναγία μου, Παναγία. Μπράβο. Μην αλλάξετε κανάλι. Θα το ακούσετε να παίζει κλάδο, να παίζει ροδάμανθο, να παίζει Γιώργο Παπαδάκη, να παίζει Σταυρουλάκη, να παίζει Κατσαμά, να παίζει Ξυλούρι, να παίζει Σκορδαλό, Μουντάκη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αυτό το τελευταίο κομμάτι που έπαιξε, αν το έχετε ηχογραφήσει, βάλτε το σε κάποιον και πέστε του ποιος παίζει. Και άμα δεν σας πει ότι παίζει ο Μιχάλης ο Αλεφαντινός, θα κόψω την κεφαλή μου. Όταν θα γυρίσουμε, θα παίξει κι άλλα κομμάτια του, αλλά όταν θα γυρίσουμε, θα μου πεις και ποιος σου έφτιαξε τη λύρα και θέλω να παίξει ένα κομμάτι δικό σου και να το αφιερώσουμε στο γενεράλι που ξέρω ότι σε λατρεύει. Πάμε σε ένα μικρό-μικρό και να γελάσουμε, γιατί ο Κώστας ο Αηδόνης με εγκαλεί στην τάξη. Κουφός είναι, ολόκουφος, δεν γρικά σεντάτη. Και πάει στο νοσοκομείο να δει ένα γείτονά του. Ο γείτονάς του δεν τον επολυκάνει κέφι, αλλά από κοινωνική υποχρέωση τώρα επήγε, μπήκε μέσα. Του λέει, ποιος γιατρός σε κουράρει. Λέει, ο διάολος. Λέει, πολύ καλός. Θα σε σηκώσει ο γλίγορα. Δεύτερο μέρος της εκπομπής που σας έχω ζητήσει από το πρώτο μέρος να τη γράψετε. Εάν δεν το έχετε κάνει, πατήστε τώρα το βίντεο και μαγνητοφωνήσετε την, μαγνητοσκοπήσετε την αυτή την εκπομπή που σας προσφέρουν ο Καπετανάκης με τα εργοστάσια ζωοτροφών, παράρτημα στα Χανιά, στο Βαμβακόπουλο, στις Μοίρες, στο Ρέθυμνο, οι καφέδες Δαντάλη, το Fruit Line του Καπνισάκη και του Μπουλιτσάκη και οι Σκορδιλάκης, τα ηλεκτρικά. Αυτές οι εταιρείες, ενώ θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τα Χαλιά Πατεράκης από τη Χρυσοπηγή Τορκανίων και όλους όσους αγαπούν τούτες εδώ τις εκπομπές. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι. Τι να πω, τα λέει ο Παναγιώτης Παναγός, τη λύρα, Ο Μελισσανάκης, άμα έχει κανένα, λέει, πώς μου το λέει... Έκλεμπερ, όχι, λέει, κάτι λέει, μια λέξη, αλφα, κάπως έτσι. Πάντως να σου πω τώρα, ο Μακάρης, το λόγο μου αλήθεια, όλοι οι καλλιτέχνες, επαγγελματίες, να παίζαμε σαν τον Παναγιώτη. Ίσως ακουστεί υπερβολικό αυτό, αλλά αλήθεια το λέω. Εγώ δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει τώρα αυτό το παιδί. Είναι εκπληκτικός. Αλλά... Εγώ πιστεύω πως θα έχει, αν μπορώ να κάνω ένα παραλληλισμό, θα έχει τη μοίρα που έχουν αυτά τα δύο χαρισματικά παιδιά από τον Πόντο, οι Τσαχωρίδηδες, ο Μανθαίος. Εμείς θα τις ξεπεράσουμε, ήταν. Και πιστεύω ότι η λύρα στα χέρια του θα πάει και αλλού, θα πάει σε άλλα πράγματα, σε άλλα κομμάτια. Ποιος την έχει φτιάξει τη λύρα? Ναι, κατασκευή την έχει κάνει ο πατέρας μου. Πατέρας ο ίδιος? Ναι. Χαρισματικό παιδί, πρέπει να έχει χαρισματικό πατέρα. Βέβαια. Και μάνα, το δεν ίδιο. Δεν είναι τυχαία κάποια πράγματα. Από πόσο χρόνο, είσαι τώρα 12, από πόσο χρόνο ασχολείσαι με τη λύρα? Ο πατέρας μου έπαιζε λίγο και μετά έφτιαχνε λύρες. Αλλά εγώ βάδισα πάνω σε αυτά τα βήματα και 2 χρονών έβγαλα τις πρώτες μου νότες. Και... 2 χρονών. πες μου κάτι, στο σπίτι σας ακούγατε πολύ κριτική μουσική? Ναι. Για να παίζει ο πατέρας σου, σιγά σιγά άκουες και μπολιαζόσουν. Σαν τον Γεωργιό. Τον Γεωργιό δεν πάει να του λες τώρα Τζίμι Χέντριξ και κολοκύδια. Αυτό σου λέει Αλεφαντινό, σου λέει... Να κάνω μια διόρθωση. Καλέργης. 4 χρόνο, έκανα λάθος. 4 χρόνο, έκανα λάθος. 4 χρόνο, ναι. Λοιπόν, πού θα πάμε? Λέω να παίξουμε ροδάμανθο. Ροδάμανθο. Ή να παίξουμε μια σούστα πρώτα. Πάμε σούστα. Thank you.
Γιαννό Πηδηχτό. Ξέρεις, γιατί είναι γνωστός, πασίγνωστος και είναι και εύκολος. Για πάμε, Εφιανό. Καλοκαίρι που θα έρθεις, θα σε πάρω και θα πάμε και στην Εθιά και στα Νόγια. Αν μπορείς, παίξε μου, με έχεις συγγενείς τώρα. Αν μπορείς, παίξε μου Θρακιώτικα. Ξέρεις? Ξέρω μετά. Πώς τα λένε, τα διαβατιαρούδια, πώς τα λένε? Κάπως έτσι, δεν θυμάμαι κι εγώ καλά πώς τα λένε. Πάμε. Αυτό που του τραγουδάει ο Αϊδονίδης. Ο Χρόνης, πάμε. Λοιπόν, ναι, μου λέει ο Κώστας ο Αϊδόνης. Εσύ πού το ξέρεις, Κώστα, πού το ξέρεις? Είσαι από... Λιανοχορταρούδια, έτσι λέει. Λιανοχορταρούδια, ναι. Ναι, τα Λιανοχορταρούδια. Πες μου κάτι. Έχεις προσπαθήσει να παίξεις μοτίβα άλλα, όπως τώρα αυτό, που είναι ξεκάρφωτο, έτσι. Έχεις προσπαθήσει να παίξεις κομμάτια που να μην είναι κριτικά? Ναι, που να μην είναι κριτικά. Και κάτι έτσι δηλαδή. Ναι. Έχεις προσπαθήσει. Θυμάσαι κανένα να μας παίξεις ή όχι?
Έχω ακόμα ένα, όπως είναι το Λιάνο Χορταρούδια, ναι. Σαν Αρκιώτικο. Θα παίξουμε. Για παίξτε. Τώρα θα πάμε να μου παίξεις σταυρουλάκι και θα τον αφιερώσουμε σε έναν καλό μας φίλο και του Μιχάλη και δικό μου που έπαιζε πολύ ωραία το σταυρουλάκι και που είναι ψηλά, μας βλέπει από εκεί. Στις 29, στις 30 και στις 31 έπαιζε ο αδερφός του, ο Στέλιος, μαζί με τον Μιχάλη στο Ζορμπά στην Αθήνα. Θέλουμε λοιπόν να μας παίξεις λίγο σταυρουλάκι για το χατήρι, επαναλαμβάνω, της ψυχής του Μανώλη του Παπαδάκη του, ή του Μανιά που μας βλέπει από ψηλά. Πάμε. Σταυρουλάκι. Mama.
Το δεύτερο κομμάτι ποιανού ήταν που έπαιξε? Το πρώτο ήταν του Σταυρουλάκη. Ναι. Μετά. Το δεύτερο ήταν του Σταματογιαννάκη. Εστερίσας μου τη χαρά. Του Γεράσιμου. Το τρίτο. Το τρίτο ήταν σαν τον Αθώτη Λεμονιά. Και άλλο ποιο ήταν? Ο Παπλάκη. Το τέταρτο. Ο Κατσόμας. Να σου πω. Τώρα θέλω να μου παίξει κλάδο. Έχω ένα γιο το Χαράλαμπο και έχει μια κουμπάρα, τη λένε Ιωάννα Ντουρουντού. Θα το αφιερώσω στην Ιωάννα, στον άντρα της, τον Γιάννη τον Κτιστάκη, που ξέρει από κριτική μουσική, και στο γιο της τον Κωνσταντίνο. Το αφιερώσουμε. Εντάξει. Αλλά, ναι, ναι, λέει ο δάσκαλός να κάνεις το ταξίδι. Μπροστά πάμε. Thank you.
60 μου θυμίζει. Μου θυμίζει η Ανιφάντρα, το φαντό της οποίας δεν έχει καμιά σπασμένη κλωστή και καμιά παραφαντάδα, πώς τη λένε αυτές. Δεν έχει δηλαδή ψεγάδι, ρε παιδί. Το καλό με τον Παναγιώτη είναι ότι παρόλο που είναι σε μια ηλικία τώρα που διαμορφώνεται, έτσι, και φωνητικά, αν δεις, ναι, ναι, ναι. Και πρέπει να πω, κύριε και κύριοι, ότι όπως με πληροφορήσανε, είναι με αντιβίωση. Ναι, ναι, ναι. Εγώ θεωρώ ότι αν συνεχίσει να μελατά, έχει το χάρισμα. Και νομίζω ότι είναι το μέλλον. Θα ετοιμάζεσαι μετά για το κομμάτι που θέλουμε να αφιερώσει το γενεράλι. Να κάνω το χατήρι του Κώστα του Αϊδόνη, θέλει να πάμε διαφημίσεις. Ένα μικρό. Είναι ένα χωμαδοκέφαλο κοπέλι. Ξέρεις τι θα πει χωμαδοκέφαλο? Δεν κόβει το μυαλό του. Ναι. Είναι σαν τη μάνα Ροσκαλίδα. Χωμαδοκέφαλο λοιπόν κοπέλι και το ρωτούνε. Βρέσει, ποιο είναι πιο κοντά, το Παρίσι ή το Φεγγάρι? Λέει, το Φεγγάρι. Λέει, γιάντα. Λέει, γιατί το Παρίσι δεν το θωρείς από το παραθύρι σου? Πάμε. Τρίτο μέρος, κυρίες και κύριοι, της εκπομπής, που είμαι σίγουρος ότι σας έχει γοητέψει. Αυτός ο άνθρωπος, να το ξαναπώ άλλη μια φορά, ίσως γίνομαι κουραστικός, ο γεμάτος ταλέντο, ο χαρισματικός. Δάσκαλε, λέει, Αλεφαντινέ, μπράβο στο μαθητή σου, λέει Ιωάννα, η Δέσποινα Σπανδυδάκη. Δάσκαλε, Αλεφαντινέ, μπράβο στο μαθητή σου, γιατί τον εμετάλαβες κρασί τη μουσική σου. Φοβερή. Και κάνει και μια ετυμολογεί το επίθετο Αλεφαντινός. Σημαίνει, λέει, φως. Πηγάζει από τη λέξη άλλο φως, φως από ψηλά, φως εξ ουρανού, κάτι το θεϊκό. Αυτό λέει η Δέσποινα για σένα. Θα πάρω την πρώτη με εξηγήσει. Ναι. Λοιπόν, ναι, ναι. Θέλω να μου πεις πάλι ορισμένα πράγματα για το παιδί. Εμείς που δεν ξέρουμε, όπως ξέρετε εσείς οι καλλιτέχνες, στη μουσική, πώς είναι δυνατόν μέσα στο κεφάλι αυτού του παιδιού να έχουν μπει τόσες γνώσεις γύρω από το... Κοίταξε, να έχεις το χάρισμα. Ο Παναγιώτης το έχει το χάρισμα. Ίσως περισσότερο από άλλα. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα πολλά παιδιά που εγώ δεν τα ξέρω, ναι, και να είναι καλοί. Εγώ όσα χρόνια που δουλεύω και έχω έτσι άλλες συμβρίσεις με παιδιά, ναι, θεωρώ ότι είναι ο Παναγιώτης πολύ μεγάλο ταλέντο. Και σε τέτοια παιδιά στηρίζεται η μουσική μας, αλλά στο μέλλον δηλαδή. Ίσως είναι από τις ωραιότερες εκπομπές που έχω κάνει. Πίστεψέ με, ορισμένες φορές βορκών που τον ακούω. Είναι όλοι καλοί. Ναι. Αλλά θέλω να μου πιάσει τώρα τη λίρα, να μου παίξει το κομμάτι που θέλω να αφιερώσουμε στο γενεράλι. Που... ποιο θες να το αφιερώσουμε? Όποιο θες. Ποιο θα μας παίξει? Τι μας παίξει? Θα μας παίξει τις Λίμνες? Τις Λίμνες λέω να τις παίξουμε πιο μετά. Πιο μετά, τι θέλεις? Και θέλω να παίξουμε τώρα Κοντιλιές και Κοντιλιές. Μπράβο, μπράβο. Τις αφιερώσουμε. Παναγιώτη, Μιλοποταμή της Κοντιλιάς θα παίξεις. Ναι, Μιλοποταμή. Παρμακοστή. Μα ρώτησε ποιος είναι, ποιο λιράρι αγαπά από τους παλιούς. Από τους παλιούς ποιον αγαπάς, ποιον? Όλοι είναι καλοί, αλλά ο Μουντάκης, ο Κώστας, είναι για μένα ο καλύτερο. Ο καλύτερο, έτσι. Λοιπόν, πες μου κάτι. Όταν έρχονται καλλιτέχνες στην ΚΟ, εκεί στο νησί που ζεις, έρχεσαι σε επαφή μαζί τους? Ναι. Ποιος σου έχει κάνει έτσι την πιο μεγάλη εντύπωση? Ο Κώστας Σαριδάκης. Έχει έρθει πολλές φορές και με έχει ανεβάσει στο πάλκο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και άλλοι πολλοί. Όπως ο κύριος Μιχάλης Αλφαντίνος. Λοιπόν. Εγώ είδα μια κουμπί και ο Βασίλης Σκουλάς, και έτσι σπέξε. Ναι, ναι, και ο Βασίλης Σκουλάς. Τι σου έκανε ο Βασίλης? Τον έβασε. Ναι. Ναι, ναι. Αλλά τότε ήσουν πόσα χρόνια? Δεν θυμάμαι. Εκεί τώρα στο σχολείο που πας, στο γυμνάσιο, παίζεις λίρα καμιά φορά, σε λένε? Ναι, έχει και άλλα παιδιά εκεί που παίζουν και άλλα όργανα και συνεργαζόμαστε και...
Να ξέρεις, Γιώργο, ότι αυτό σπουδάζει και κλασική μουσική και βυζαντινή μουσική. Όχι, δε. Βέβαια. Μπράβο, μπράβο. Πρέπει η οικογένειά σου να στέκεται δίπλα σου. Έχει και πατέρα και μάνα άψογους, φοβερή οικογένεια και δεν υπάρχει. Μπράβο, μπράβο. Ο περίγυρος... Ό,τι θα παίξεις τώρα λοιπόν, αυτές τις κοντιλιές που λέμε, όχι του γενεράλια, αλλά στον πατέρα σου και στην πάνω σου. Πάμε. Παίξε μας τώρα ένα κομμάτι από την Go.
Μάθε μας για την μουσική που ακούτε εκεί πέρα, δική σας μουσική. Λέγεται «Μια κόρη από την Κο». «Μια κόρη από την Κο». Το έχει τραγουδήσει η Άννα η Καραμπεσίνη. Και θα της το αφιερώσουμε. Μπράβο, μπράβο. Το καλοκαίρι θα κάνω μια εκδήλωση στα Σφακιά. Με το σύλλογο. Μπαγκρίτιο Σύλλογο Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής. Και θέλω να είσαι εκεί. Θα έρθει η Παναγιώτης. Ναι. Θα σε πάρω και να δεις ωραία μέρη. Παναγιώτη, τι ώρα θα μας παίξεις αυτό που σου ζητήσαμε του δασκάλου σου? Θα σου παίξουμε τώρα. Τις Λίμνες. Πάμε.
Να σου κάνω μια ερώτηση τώρα. Άψογα. Θεωρώ ότι είναι τέλεια. Και ξέρεις, ο Παναγιώτης τώρα, πέρα από αυτά που κάνουμε τώρα εμείς, παρακολουθεί και κάτι να παίξω, να μην το έχω δείξει. Την άλλη μέρα το παίζει αυτός ο μαρχός του. Δηλαδή αυτό που έπαιξε τώρα το τελευταίο κομμάτι και κάποια πράγματα που παίζω εγώ στο Γλέντι, που έχουν βαθμό δυσκολίας, απίστευτο βαθμό δυσκολίας, έτσι θεωρώ. Και άμα ρωτήξεις καλλιτέχνες, δηλαδή φτασμένους θα σου πούνε τι λέω. Είναι περίπτωση, δηλαδή είναι... Ήθελα, μου λέει να πάμε διαφημίσεις ο Αγιδόγης, να του κάνω το χατήρι, αλλά ήθελα προηγουμένως να τον ρωτήσω. Αγαπάει, λέει, το Μουντάκι. Ναι. Μήπως αγαπάει το Μουντάκι, Παναγιώτη, αγαπάς το Μουντάκι γιατί είναι πιο εύκολος, ας το πούμε, από τις άλλες μουσικές κορυφές της Κρήτης. Ακριβώς, γιατί είναι πιο δύσκολος. Πιο δύσκολος. Δεν είναι, ας πούμε, δεν το θεωρώ ο πιο δύσκολος. Ναι. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι εδώ πέρα που υποστηρίζουν ο καθένας τη δική του άποψη κτλ. Αλλά εγώ ήθελα να μου πεις ποιανών τα κομμάτια έχουν δυσκολία. Αυτό που είπε προηγουμένως ο δάσκαλός σου. Ότι αυτό το κομμάτι που έπαιξε το τελευταίο έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Για σένα δεν είναι κανένα δύσκολο, είναι όλα εύκολα. Το ακούς και όχι, είναι όλα. Το κάθε κομμάτι έχει το δικό του. Να πω ότι ο Παναγιώτης τώρα ξεκινούσε και παίζει παλιά πιο πολύ η Μουντάκι. Ναι. Δηλαδή τα υπόλοιπα τώρα τα έχουμε δουλέψει μαζί. Ναι. Όλα τα άλλα. Και το έχει. Δηλαδή αυτός το Μουντάκι τον παίζει σαν το νερό. Τον έχει πάρα πολύ καλά. Αλλά βλέπεις ότι και στους υπόλοιπους καλλιτέχνες, εγώ δεν έχω ακούσει καλύτερο Σιφογιώργη. Ναι. Και άμα ακούσει Ροδάμαθο και τις άλλες, του παίζει τέλεια. Καταπληκτικός Ελεφαντινός. Εντάξει. Λοιπόν, με ειδοποιεί ο Κωνσταντίνος να του κάνουμε το χατήρι. Να πούμε ένα αρσίζικο, έχει περάσει η ώρα τώρα. Ανακαμπανιστό θα το πω, μην το καταλάβουν τα κοπέλια. Μια τουρίστρια πέρυσι το καλοκαίρι, με ένα πολύ έτσι καυτό μίνι, μπήκε σε ένα καφενείο στην Αξό. Κάνονταν μέσα και τη γερόντι, κάτω από τον πλάτανο. Λέει ένας ότι μπατσάβρα μπουτάρες τσι. Και λέει ένας γέρος, έτσι με αφοπλιστική ειλικρίνια, λέει αρέασα νέο μου και εμένα τις σας οι μπουτάρες, αλλά δά μ' αρέσουν οι καλιά τον ορνηθώ. Τέταρτο μέρος της εκπομπής που σας έχει γοητέψει στην κυριολεξία. Τα μηνύματα καταφτάνουν το ένα μετά το άλλο. Μια και λέω μηνύματα να πω, κυρίες και κύριοι, βλέπετε τις μαντινάδες στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης σας. Θερμά σας παρακαλώ, γράφετε όσο μπορείτε πιο λίγες, γιατί γίνεται καταιγίδα, είναι αδύνατο να βγαίνουν όλες. Και όσο μπορείτε, βάζετε ανθρώπους, αν δεν ξέρετε να τις γράφετε καλά, βάζετε κάποιους κατεχάριντες, γιατί είναι αδύνατο να δείτε σε τι μορφή έρχονται πάρα πολλές. Και είναι επόμενο να γίνονται λάθη. Σας παρακαλώ λοιπόν πάρα πολύ σε αυτό. Και γράφετε και το ονοματεπώνυμό σας κάτω από κάθε μαντινάδα και το χωριό σας για να δείχνουμε τα μέρη που έρχονται από ολόκληρη την Κρήτη οι μαντινάδες αυτές. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην τροχέα της Κρήτης. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην περιφέρεια, γιατί στην προχθεσινή μεγάλη κακοκαιρία, ταξιδεύοντας από το Ηράκλειο με την κόρη μου την Άρτεμη για τα Χανιά, για πρώτη φορά στη ζωή μου είδα τόσο πολύ τροχέα και τόσα πολλά μηχανήματα της περιφέρειας για να ανοίγουν τους δρόμους και να υπάρχει τέτοια κινητοποίηση. Πιστέψτε με, δεν το έχω δει άλλη φορά στο νησί μας, εγώ δεν το έχω δει, αλλά μου θύμισε την Αμερική όπου κάθε 5 χιλιόμετρα συναντάς και ένα περιπολικό. Αφήσαμε το Μουντάκι και το Σκορδαλό για το τέλος. Και έχουμε και το Ροδάματο. Με ποιο θες να ξεκινήσουμε? Να παίξουμε Σκορδαλό. Σκορδαλό, πάμε.
Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Και ξέρεις τι μ' άρεσε σε σένα, τι μ' αρέσει. Πέρα από το γεγονός ότι είσαι καλός μαθητής, πέρα από το γεγονός ότι είσαι καλό παιδί, πέρα από το γεγονός ότι σκύβεις με αγάπη πάνω σε αυτά τα ακούσματα, το γεγονός ότι πας κλασική μουσική τώρα και βυζαντινή μουσική, γιατί αυτοί που θα επιπλέψουν στο μέλλον, Παναγιώτη, θα πρέπει να είναι οι καλύτεροι, έτσι. Και θα πρέπει κανείς να έχει πολλά εφόδια για να μπορεί να ξεπεράσει τον νερό. Παραδείγεσαι, Μιχάλη. Ακριβώς, ακριβώς. Και το γεγονός, επαναλαμβάνω, ότι τρέχεις αυτή την ώρα και στην κλασική μουσική και στη βυζαντινή μουσική, θα σε φορτώσει πλέον εκτήματα. Εγώ είπα ότι αν δεν πάει να κάνει και αυτά, δεν θα έχουμε καλά. Ναι. Ναι. Σ' ακούει όμως. Βέβαια. Θα διαβάσω ένα ποίημα και θέλω να μου πεις μετά τη γνώμη σου. Έτσι. Πατάει πάνω σε αυτό που, στη μαντινάδα που είχαμε σήμερα, σε ένδειξη συμπαράστασης, χρονιάρες, μέρες που είναι. Δεν θα στολίσω το δεντρό για αυτούς που δυστυχούνε. Και λέει η κυρία Χαριστή Κουκουμπεδάκη από τη Γαλλιά, ότι είναι άδικο να είναι ένας έτσι, να έχει ο ένας όλα τα καλά και ο άλλος να μην έχει τίποτα. Είναι άδικο αυτό. Άδικο και παράδικο σκολάδες Χριστουγέννο, να παγλεντάς, να διαφορείς για άνθρωπο πονεμένο, που αρρωστάρεις κοίταται στ' απελπισιά στην κλίνη και ένα ποτήρι με νερό άνθρωπος δεν του δίνει. Άδικο είναι να διπνάς χιλιάκριβο χαβιάρι κι άλλος μην έχει τσέπη του ένα ψωμί να πάρει. Άδικο, Θεέ μου, να θωρείς κοπέλια πεινασμένα κι άλλοι χρυσάφια και δεντρά να έχουν στολισμένα. Άδικο είναι και ντροπή γυμνή να τουρτουρίζουν κι άλλοι λαμπιόνια, φωτερά, τσιστράτες να στολίζουν. Άδικο να έχεις κατοικές και πλούσια κονάκια, να είναι άλλοι δίχως μια σκεπή στη ζήση τα σοκάκια. Μ' αν θες στα φιλοκάρδια σου Χριστούγεννα να νιώσεις, κόψτε από το στόμα το ψωμί και νους φτωχού να δώσεις. Και αντί χριστουγεννιάτικο δέντρο για να στολίσεις, γέλιο σε χίλιοι δυστυχή, καλιάνε να χαρίσεις. Σ' άρεσε? Πάρα πολύ ωραίο. Μια και λέμε για ποιήση, από μαντινάδες πώς πας? Ξέρεις μαντιναδολόγους εδώ στην Κρήτη? Έχεις ακουστά ονόματα? Τη Δέσποινα τη Σπαντιδάκη. Μπράβο. Που διαβάσατε πριν και μια μαντινά σας. Την Αεράκη, την Κατερίνα. Κατερίνα. Από άντρες? Όχι, δεν ξέρω. Δεν θυμάσαι. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα? Θα παίξουμε Κώστα Μουντάκη. Κώστα Μουντάκη. Εγώ βέβαια, ναι. Να μην ξεχάσω. Θέλω να πω, βέβαια δεν είναι τις εκπομπές, αλλά πολλά συγχαρητήρια στο φίλο μας στα Σίμι. Στο δεν φίλο. Ξέρω αν ξέρεις τι έγινε στα Σίμι, αλλά εγώ οφείλω να το πω από την εκπομπή, μπράβο. Θα πάω να το γνωρίσω. Θα σου πω μετά τι έγινε. Ναι, ναι. Ο κόσμος ξέρει, δεν ξέρω, μπορεί να το ξέρεις εσύ. Όχι, όχι, πες μου. Έγινε, ξεχάσω τώρα, και εντάξει. Λοιπόν. Πάμε στον αγαπημένο τώρα, τον Κώστα το Μουντάκη. Δεν μου λες, Παναγιώτη, όταν πιάνεις τη λίρα, καταρχήν πόσες λίρες σου έχει κάνει ο πατέρας σου, αυτή? Έχει κάνει άλλες τρεις. Και μου έχει κάνει... Και ομολογούνε όλες καλά? Οι πρώτες που είχε κάνει δεν παίζουν σαν αυτή, αλλά παίζουν καλά. Ναι, ναι. Λοιπόν, πες μου, την ώρα που πιάνεις τη λίρα στο χέρι σου, καταρχήν πόσες ώρες παίζεις κάθε μέρα? Εγώ δεν μετράω ώρες, απλώς όποτε μ' αρέσει παίζω και δεν καταλαβαίνω πώς περνάει η ώρα και... Α, είναι όπως κάθεται ο άλλος στον υπολογιστή και ξεχνιέται και περνάνε οι ώρες και... Ναι. Να σου πω τώρα εγώ, αν μπορούσε να έχει τη λίρα στο μαξιλάρι, να κοιμάται. Μπράβο, έτσι. Ναι. Ποιο κομμάτι σου έρθει, την ώρα που πιάνεις τη λίρα, πού πάει το μυαλό σου, ποιο κομμάτι θες να παίξεις?
Σε όλους θέλω να παίξω τα κομμάτια τους. Δεν έχω ένα ξεχωριστό. Ό,τι σου τύχει εκείνη την ώρα, δηλαδή. Ό,τι σου έρθει στο μυαλό. Λοιπόν, πού θες να το χαρίσεις αυτό που θα παίξεις τώρα? Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Πάμε. Στον Πετούς. Στον Πετούς είδε. Και το προηγούμενο που πήξαμε το Σκορδαλό στο Βράχο. Στο Βράχο και στον Πετούς, ναι. Thank you.
Αν είναι κάτι για το οποίο επέρομαι, κυρίες και κύριοι, σε αυτή την εκπομπή, είναι γιατί αυτός ο πολιτισμός της Μαντινάδας που συμβαίνει αυτή την ώρα ανανεώνεται συνεχώς. Βγαίνουν νέα ταλέντα, νέοι μαντινατολόγοι. Ακούστε ετούτη εδώ την κυρία, την Δεσποινίδα, Κυριακή Τζαγάκη. Καλές γιορτές, λέει κύριε Γιώργο, και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί με αφορμή τις εκπομπές σας ξεκίνησα να γράφω. Και το θεωρώ μεγάλο παράσημο στο στήθος μου, ότι κατάφερα ένα κοριτσόπουλο να ασχοληθεί με το 15σύλλαβο και την ποίηση. Και ακούστε τι γράφει. Απαντά στη Μαντινάδα. «Με πάθη και αναστεναγμούς στόλισα το δέντρό μου. Να μοιάζει με τις δυστυχείς και τσάστεγους του δρόμου». Να σου πω, αγαπητή Κυριακή, πως είναι υπέροχη η Μαντινάδα σου και να συνεχίσεις. Φωνάζει πάλι ο Αϊδόνης, θέλει να πάμε διαφημίσεις, θα του κάνω το χατήρι. Ένα μικρό-μικρό να γελάσουμε. Μιας και είπαμε προηγουμένως για τον Βασίλη τον Σκουλά που τον ανέβασε τον μικρό Παναγιώτη να παίξει και είδατε πώς το εκτιμούν τα παιδιά και πώς το σημειώνουν. Όπως δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα παιδιά απόψε θα πιάσουν λίρα και είναι αυτό το παιδί αιτία. Πόσα παιδιά δεν θα ζητήσουν μια λίρα από τον παππού τους, από τον πατέρα τους κτλ. Τον συναντά ο Κουφαλίτης, Κουφαλιτάκης ο Γιάννης, συναντά τον Βασίλη με γυαλιά. Και ξαφνιάζεται. Του λέει, Βασίλη, έκαψες, του λέει, τη μεγάλη σκάλα. Λέει, και τα φλάς. Πάμε δίπλες. Πέμπτο μέρος. Να κλείσουμε έτσι αυτή την πολύ ωραία εκπομπή και να αρχίσω με ένα ανέκδοτο. Μου το είπε μια κυρία που είχε ραφτάδικο στο Αρκαλοχώρι. Η κυρία Χρυσούλα η Κασαπάκη. Είχε πλεκτήριο, είχε μαθήτριες μέσα. Και κάποια μέρα καθώς πλέκουνε, κουβεντιάσουνε για κάποιον από το Αρκαλοχώρι που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά δίνει στο πανεπιστήμιο και δεν περνά. Και λέει μια, καιρός είναι να παρετήσει το πανεπιστήμιο και να πάει στην ανωτάτη παντρευτική. Μια γεροντοκόρη που κάθονται εκεί, παραπονέθηκε η κακομήρα, λέει. Αναθεμάτινε για σχολή. Θα θαρείτε πως είναι εύκολη. 60 χρόνους δίνω εγώ και δεν περνώ. Λοιπόν, πού πάμε? Σε Ροδόμαθο. Ροδόμαθο, πάμε.
Θέλω να παίξεις κάτι και να το αφιερώσεις στην αδερφή σου. Θα παίξουμε ένα καστρινό. Ένα. Καστρινό. Καστρινό, πάμε. Θα σου ζητήσω τώρα μια χάρη. Να μου παίξεις ένα κομμάτι που είναι ιδιαίτερα δύσκολο και είναι του δασκάλου σου. Το αρμήνεψέ μου. Θα ήθελα να το αφιερώσω. Ναι, πάμε.
Γράψτε το όνομά του. Λέγεται Παναγιώτης Μαρκάκης, γιατί θα μας απασχολήσει στο μέλλον. Είναι σίγουρο, είναι βεβαιότατο, κυρίες και κύριοι. Παναγιώτη μου, χίλια ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Χίλια ευχαριστώ και σένα και τους συνεργάτες σου. Τα παιδιά που έπαιξαν μαζί σου, το Στέλιο τον Παπαδάκη, το Σπύρο τον Παπαδάκη και το Γιάννη τον Κουμάκη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που κατέβησες. Σε ευχαριστώ που βοηθάς τη μουσική μας, γιατί και ο Παναγιώτης και τα παιδιά που είναι νέοι εδώ, αλλά και το Βασίλη, το Μπαρμπουλάκη που ήταν τηλεφοράκι, άλλα παιδιά, τις άλλες εκπομπές που έχεις κάνει. Δηλαδή, η τηλεόραση τα βοηθάει. Δεν τα βοηθάει ο διτόρος, τα βοηθάει η τηλεόραση. Αν δεν υπήρχε η τηλεόραση. Να ευχαριστήσουμε και το κανάλι βέβαια για τις εκπομπές. Να κλείσουμε με τις μόνιμες απόντους. Δεν ρυπαίνουμε την Κρήτη. Αγαπούμε τις γερόντους και τους το δείχνουμε. Ελεντίζουμε την κάθε μέρα σαν να είναι τελευταία. Και ψωνίζομαι από κριτικές επιχειρήσεις για να μην χάνουν οι συμπατριώτες μας τη δουλειά τους. Και ως την άλλη Πέμπτη, να θυμόσαστε πως έλεγε ο Πλάτωνας, ένας από τους μεγαλύτερους φιλόσοφους Έλληνες της αρχαιότητας, έλεγε πως δεν μπορείς να ανακαλύψεις νέους ωκεανούς αν δεν έχεις το κουράγιο να χάσεις από τα μάτια σου την ακτή. Γεια σας.